Στους πρόποδες του Παρνασσού, σε μια μαγευτική τοποθεσία με έλατα, πλησίον του χωριού τη Θωρέα, βρίσκεται κτισμένη η Ιερά Ανδρώα Κοινοβιακή Μονή Παναγίας Οδηγητρίας. Η Ιερά Μονή άρχισε να ανεγείρεται εκ θεμελίων το 1996, χάρη στην προσπάθεια των ενθάδεν ασκουμένων πατέρων και στην βοήθεια των ευλαβών χριστιανών που έρχονται από όλη την Ελλάδα για να πάρουν την ευλογία και την χάρη της Παναγίας μας. Την ονομασία της λαμβάνει από την θαυματουργό εικόνα της Παναγίας μας που ευρίσκεται από τη θεσαυρισμένη στο καθολικό της Ιεράς Μονής μας και που έχει επιτελέσει πάρα πολλά θαύματα, όπως αποδεικνύουν και τα τάματα, τα οποία έχουν εναποθέσει σε αυτήν οι αθέντες που έπασχαν από την φοβερή νόσο του καρκίνου. Τους πανευλάβους ευχομένους την τιμίαν εικόνα σου η λέχειος ανίσταλκων φρουρών και ευθύων ημένα και τροφών Παναγία οδηγήτρια ημονή εν Παρνασσό Φιωτίδος χέρι στο θλιβωμένον η ελπής, χέρι ελέους πέλαγος, χέρι στη συμπαθίας η πηγή, το ήθρον αγαθότητος. Ερχόμενοι προσκυνητές θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν και τα ιερά λείψανα που φυλάσσονται στην Ιερά Μονή μας. Στην Ιερά Μονή έχουν ανεγερθεί 13 ιερά παρεκκλήσια επωνόματι των Αγίων Νεκταρίου, Επισκόπου Πενταπόλεως, του Ενεγίνη του Θαυματουργού, όπου φυλάσσεται ιερό λείψανο του Αγίου και επιτραχύλιό του. Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης, Νεομάρτυρος Γεωργίου του Εν Ιωαννίνης, Οσίου Νικοδήμου του Αγιορείτου, Οσίου Ευδοκίμου του Βατοπεδινού, Τιμίου Ενδόξου Προφήτου και Βαπτιστού Ιωάννου του Προδρόμου, Μεγαλομάρτυρος Σώζοντος, Μεγάλων Μαρτύρων Γεωργίου του Τροπεοφόρου και Δημητρίου του Μυροβλήτου, Παμεγίστων Ταξιαρχών, Νεοφανών Νεομαρτύρων Ραφαήλ Νικολάου Ειρήνης και Ολυμπίας των Εν Μυτιλήνη, Οσίας Μελάνης της Ρωμαίας, Αγία Ζώνης, Ορφανών Οδηγητρία. Η Ιερά Μονή Παναγίας Οδηγητρίας πανηγυρίζει λαμπρός την ιδιαίτερα έφορο, προστάτηδα, κυβερνήτη και οδηγών την κυρία Θεοτόκον την πρώτη Κυριακή του Οκτωβρίου. Την παραμονή, είτε το Σάββατο και ώρα 6, τελείται ο Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός. Την δε κυριώνυμο ημέρα της Πανηγύρεως, Κυριακή, τελείται η Πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία. Σας αποστέλω την πατρική μου ευχή και ευλογία. Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ή με τα πάντων ημών. Αμήν. Υπεραγία
Εις την Ιερά Μονή εκαταβιούν 28 πατέρες. Καθηγούμενος δε είναι ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ταλαντίου και Λοκρίδος, κύριος κύριος Νεκτάριος. Η ημέρα στην Ιερά Μονή μας αρχίζει στις 1:30 μετά τα μεσάνυχτα, όπου ο ταχθής μοναχός, ο έχων το διακόνημα του εκκλησιαστικού, χτυπά το τάλαντο. Στις 2 το πρωί τελείται καθημερινός, το μεσονυκτικό, ο όρθρος και η Θεία Λειτουργία. Στις 9:30 το πρωί τελείται η παράκληση της Παναγίας μας. Το καλοκαίρι ο εσπερινός τελείται στις 5 και το απόδειπνο στις 8. Και τον χειμώνα ο εσπερινός τελείται στις 3 και το απόδειπνο στις 6. Πρόγραμμα αλλάζει και το μεσονυκτικό, ο όρθρος και η αρχαιρετική Θεία Λειτουργία τελούνται από 5 το πρωί μέχρι και τις 10.30 περίπου, για να μπορούν και οι προσκυνητές που έρχονται από μακριά να παρακολουθούν την Θεία Λειτουργία. Για όσους προσκυνητές επιθυμούν να εξομολογηθούν, η Ιερά Μονή διαθέτει πνευματικούς που τελούν το Ιερό Μυστήριο της Εξομολογήσεως. Τα διακονήματα των πατέρων είναι τα ακόλουθα. Αγιογραφία. Χρυσοκεντητική. Κατασκευή υποδημάτων. Παραγωγή μελιού και τυριού. Κατασκευή μοσχοθυμιάματος. Πλέξιμο κομποσχοινιών. Καθώς και η παραγωγή ποικίλων αγροτικών προϊόντων για τις ανάγκες της Ιεράς Μονής. Παρασκευή ψωμιού και προσφόρων. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς. Η δόξα σου, η πόλη και άφραστος, η Παρασκευή Νάματος και άλλοι. Και έξι στα διανοίας ανθρώπων, οδηγήτρια κόρη πανάκραντε, και γάρχες Ιησού μητρή. Ευχόμαθα σε όλους τους ευλαβείς προσκυνητάς της Ιεράς Μονής μας, όπως η Κυρία Θεοτόκος, να τους σκέπει, να τους διαφυλάτει, να εκπληρώνει τα αιτήματα ενός εκάστου, να πρεσβεύει στον Υιόν της και Θεόν μας και να γεμίζει τις ψυχές και τις καρδιές όλων ημών από την παρηγοριά και την χαρά που μόνο η Παναγία μπορεί να μας προσφέρει, μια και η Παναγία μας είναι η μοναδική πηγή της χαράς και της παρηγοριάς που έχουμε στην παρούσα ζωή. Αγίας μου εξ αυτής, λαμβάνουσα την χάρη. Σεύω, οδηγήτρια σεμνή, σου τη σεβασμίαν εικόνα, ποιμήσε πίσω μονή, έχει ως κοιμήλιον Θεό παράδοτον, εν αυτή καρφωμένη τε, ο Άγιθος Ύλος, δεύτε μη συγχάρητε εις γης τα πέρατα, έχω του Θεού την μητέρα, εφόρον τρόπον κυδέρα.